Τα παιδιά για μια αποβολή που είχε και δακρύζει όταν μιλάει για τον άντρα της. Πάμε να το δούμε. Ρεβέκα Γιαννοπούλου, είσαι ένα πρόσωπο που γνωρίσαμε μέσα από ένα παιχνίδι reality. Ναι. Όταν λοιπόν γνωρίσαμε εσένα, τα reality ήταν πολύ στα φόρτε τους. Ήταν το δεύτερο. Ούτε εμείς δεν ξέραμε που είχαμε μπει. Γιατί το έκανες? Είχα ανάγκη από μία αλλαγή. Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και λέω, βρε, δεν κάνω και καμία τελευταία χαζομάρα πριν φύγω. Άλλαξε αυτό το πράγμα τη δική σου τη ζωή ή τη ζωή των γύρων σου? Την άλλαξε 100%. Δηλαδή? Καταρχήν, ανακάλυψα ότι είμαι μεγάλη ψωνάρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Θέλω να με αγαπάνε και όλα αυτά, ξέρεις. Ήτανε βίαιο για σένα? Δεν το κατάλαβα αμέσως, το κατάλαβα μετά, ναι, ήταν πολύ βίαιο. Γιατί πήγα σε μια πελάτησά μου μετά την αποχώρησή μου, ας πούμε, και μου είχε στο τραπέζι της το αγαπημένο μου φαΐ. Και όταν της λέω, αχ, καλέ, αυτό είναι το αγαπημένο μου φαΐ, και μου λέει, καλέ, το ξέρω. Εκεί λίγο θορυβήθηκα, λέω, τι εννοεί, με παρακολουθεί? Εσείς Χριστίδου που έχει χτυπήσει τατουάζ σε σένα. Ναι, το κορίτσι μου, ναι. Πριν πολλά χρόνια. Η Σίση έκανε ό,τι είχε να κάνει με το γάμο της και τα παιδιά της. Είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτά. Ποιες άλλες κυρίες έχουν χτυπήσει σε σένα? Να σου πω, τις ξεχνάω κιόλας. Ξέρω ότι έχει χτυπήσει η αγαπημένη μου η Ζωζό από τα Εγκλήματα. Ναι. Την αγαπώ, και την Κωνσταντίνου. Η Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία έκανε κάτι που να τη θυμίσει τον μπαμπά της και έχει κάνει αλυσιδίτσες με σταυρό. Έναν άγγελο. Εσύ πόσα τατουάζ έχεις πάνω σου, παιδί μου? Εμένα είναι λίγο κρυμμένα, είναι πολύ μικρά παντού και κρυμμένα. Τι συμβολίζουν για σένα? Όλα συμβολίζουν από κάτι. Αυτό εδώ είναι επειδή κάποια στιγμή έχασα ένα παιδί, οπότε ήθελα να κάνω ένα μικρό αγγελάκι. Είχες αποβολή? Δεν μη φανταστείς ότι ήταν και τίποτα το τρομακτικό. Ήταν η πρώτη φορά που έμενα έγκυος και ξέρεις, λίγο σαν γυναίκα σε ταράζει. Δε. Μετά έχω το όνομα του άντρα μου. Πες μου για τον άντρα σου. Ο άντρας μου είναι ένα συγκλονιστικό πλάσμα. Πώς τον λένε? Χρήστο. Χρήστο. Τι είναι για σένα ο Χρήστος? Είναι τα πάντα μου. Είναι το στήριγμα. Θα με κάνεις τώρα να... Είναι το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε να κάνω όλο αυτό. Είναι η δύναμή μου. Ξέρω ότι ασχολείσαι με το medicine tattoo. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά φέρνουμε τον άνθρωπο στην ομορφιά, στο να στολίσουμε με λίγα λόγια την ουλή του, τη μαστεκτομή και μόνο το ότι υπάρχει μια οφθαλμαπάτη από την άλλη μεριά του στήθους και ζωγραφίζεται μια θηλή, πλέον γδύνονται πιο εύκολα, φοράνε μαγιό πιο εύκολα και αποκτάνε ξανά σχέσεις με τον άντρα τους πιο εύκολα. Άκουσα μια γυναίκα, ας πούμε, να μου λέει ότι με το που γύρισε από αυτό που κάναμε, είχαμε κάνει και τη θηλή και είχαμε ζωγραφίσει και λουλούδια παντού γιατί ήθελε κάτι χαρούμενο. Ο άντρας της είπε, έλα λίγο, έλα.